Yunan Pentapostagma gazetesi. Bir çatışma durumunda Mehmetçik Ege'de Yunan donanmasına bu karanfilleri yağdıracak başlıklı bir habere imza attı. Haberde Türkiye'nin yerli üretim gemisavar füzesi Atmaca ve milli dikey atım lançer sistemi Midlas ele alınıyor. Atina'nın Ankara'yı bu konuda dikkatle takip ettiği de belirtilen haberin detaylarına bakalım. Η αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στις δυνατότητες προσβολής στόχων επιφανείας και όχι μόνο που αναπτύσσει η ενδυνάμει αντίπαλος της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και το Αιγαίο, Τουρκία, δείχνει αν μη τι άλλο ότι η Αθήνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη σχολαστικότητα την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων από την Άγκυρα. Η συμμετοχή της φρεγάτας Ίδρα στην επιχείρηση Ασπίδες παρέχει εξαιρετικά πολύτιμα διδάγματα. Καταλαβαίνετε ότι στην απευκταία περίπτωση συγκρούσεως στις δικές μας θαλάσσιες ζώνες στο μέλλον δεν πρόκειται να εκτοξεύονται γαρίφαλα εναντίον των πλοίων μας, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας. Μόλις την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνα Ζεκί Ακτούρκ αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη εγχώριων οπλικών συστημάτων, λέγοντας συγκεκριμένα «Η δοκιμή ελέγχου εκτόξευσης του HISAR-D με το Εθνικό Σύστημα Κάθετης Εκτόξευσης, Midlas, το οποίο ενσωματώθηκε στην πρώτη μας εθνική φρεγάτα, Ινστάμπουλ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στα νυχτά της Σινόπη στις 10 Μαρτίου. Η Αθήνα την ίδια στιγμή παρακολουθεί αυτά και άλλα οπλικά συστήματα που αναπτύσσει η Άγκυρα εγχώρια. Ξεκινώντας από τον κάθετο εκτοξευτή Midlas, που αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα τους αριθμούς των πυράβλων που θα διαθέτουν οι τουρκικές φρεγάτες σε πρώτη φάση, είναι ένα σύστημα που αποτελείται από 16 κελιά. Ένα από τα γαρίφαλα στα οποία αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας είναι και ο επίσης εγχώριας κατασκευής αντιπλοϊκός πύραυλος Ατμάτζα που ολοκλήρωσε λίγο πριν τις 10 Μαρτίου με επιτυχία τη δοκιμή βολής του χρησιμοποιώντας τον εγχώρια κατασκευασμένο κινητήρα πυράβλων Turbojet KTJ-3200. Ο πύραυλος αυτός έχει βεληνεκές που ξεπερνά τα 250 χιλιόμετρα και θα είναι το κύριος γαρίφαλο που θα εκτοξεύουν οι Τούρκοι κατά των ελληνικών φρεγατών αν ουμιγέννητο φτάσουμε σε ανάφλεξη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.